Είμαι ο ταξίαρχος Κεραμάς Θεόδωρος, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας. Καλησπέριζω. Θα θέλαμε να μας πείτε για αυτό το τετραήμερο που ουσιαστικά η αστυνομία εμπλέκεται με έναν ξεχωριστό τρόπο μέσω εκδηλώσεων να ενημερώσει αλλά και να προτείνει αλλά και να βοηθήσει πιθανότητα σε ακραίες περιπτώσεις. Από σήμερα 9 του μηνός μέχρι και το Σάββατο 12 του μηνός υπάρχει αυτή η τετραήμερη καμπάνια ενημέρωσης, μια εκστρατεία ενημέρωσης που γίνεται από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης με την ενίσχυση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και με τη συμμετοχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και στοχεύει πρωτίστως στην ενημέρωση των μαθητών των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων, αλλά και των γονιών και των κηδημών. Είναι ανοιχτή στο ευρύτερο κενό. Έχει ενδιαφέρον συστηματικές ενότητες, όπως είναι η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, η σχολική βία και θέματα οδικής ασφάλειας. Ο στόχος είναι κατανοητός. Παρ' όλα αυτά, πιστεύετε ότι μπορείτε με αυτούς τους τρόπους να αλλάξετε και να γίνει μια καλύτερη κοινωνία και να βοηθήσετε τα παιδιά μας? Είναι σίγουρο ότι η ενημέρωση έχει θετικά αποτελέσματα σε κάθε δράση που γίνεται σήμερα στη ζωή μας. Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα που πήγα στο εκθεσιακό κέντρο και παρακολούθησα την πρώτη ημέρα, τις πρώτες θεματικές ενότητες, εντυπωσιάστηκα από το ενδιαφέρον που έδειξαν τα νέα παιδιά, με τις ερωτήσεις που κάνανε, με την ζέση που παρακολουθούσαν τα θέματα, και εντυπωσιάστηκα επίσης και από το υψηλό επίπεδο των εισηγητών, των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, που κάνανε μια πληρέστατη ενημέρωση, και πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα ως προς την ενημέρωση των παιδιών μας. Ονομάζομαι Παπαΐδης Ελευθέριος, είμαι υποδιοικητής στο αστυνομικό τμήμα Κοζάνης. Θέλετε να μας πείτε για αυτή την δράση, αλλά και για όλα αυτά που ετοιμάζετε και παρουσιάζετε για την ασφάλεια όλων μας, βεβαίως. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, στα πλαίσια τετραήμερης δράσης, οργανώνουμε διάφορες ομιλίες που απευθύνονται σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος που άπτεται των σημερινών σύγχρονων αναγκών μας. Αφορά διάφορα θέματα όπως είναι ο σχολικός εκφοβισμός, η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, σε θέματα τροχέας και που αφορά μαθητές, παιδιά, γονείς, όλη την κοινωνία, την ευρύτερη κοινωνία της Κοζάνης. Και σήμερα έχουμε την παρουσίαση δύο θεματικών ενωτήτων, την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη σχολική βία, τη διαφορά επιθετικότητας με εκφοβισμό. Ποιο είναι το κομμάτι που αφορά στη δική σας τοποθέτηση ή ομιλία και ποια είναι τα σημαντικότερα κομμάτια τα οποία μεταφέρεται με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνία, στους μικρούς και στους μεγάλους? Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό που τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στην κοινωνία, υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι κάτι που προϋπάρχει. Η αστυνομία στα πλαίσια της πρόληψης προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα πριν ακόμα δημιουργηθεί. Προσπαθεί να δείξει στις οικογένειες, στα παιδιά, στους καθηγητές και στους δασκάλους πώς να λύσουμε ένα πρόβλημα πριν ακόμα ανακύψει. Βασική έννοια όλης αυτής της ομιλίας είναι να δείξουμε ότι η αστυνομία είναι δίπλα στα παιδιά, είναι δίπλα στην κοινωνία και ανά πάσα στιγμή, οτιδήποτε και αν μας χρειαστούν, θα είμαστε μαζί τους. Διευθυντής του Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης. Κύριε Στογιαννίδη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθείτε να επικοινωνήσετε τα πολλά πολύ σοβαρά προβλήματα η αστυνομία και να ενημερώνετε κάθε τόσο τα σχολιά μικρούς και μεγάλους. Τι το ιδιαίτερο έχει η συγκεκριμένη εκδήλωση, το τετραήμερο εκδηλώσεων ή η απόψινή εκδήλωση? Εδώ και 3 χρόνια περίπου έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ενημέρωσης κυρίως των μαθητών. Αξιωματικοί της υπηρεσίας μας μεταβαίνουν συνεχώς σε σχολεία και προσπαθούν να έρθουν κοντά στους νέους μας και να τους μιλήσουμε για διάφορα θέματα, είτε πρόκειται για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, είτε για το πρόβλημα των ναρκωτικών. Όσον αφορά το κομμάτι της ασφαλής πλοήγησης στο διαδίκτυο, προσπαθούμε να πείσουμε τους νέους μας ότι το διαδίκτυο είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το φοβούνται. Δεν θέλουμε να το αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα, απλά θέλουμε να το γνωρίζουν καλά και να γίνουν υπεύθυνοι χρήστες του διαδικτύου, γιατί ένας υπεύθυνος χειρισμός του διαδικτύου καθιστά το διαδίκτυο ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια μας.
Σήμερα η εκδήλωσή μας απευθύνθηκε το πρωί στους μαθητές και τώρα απευθύνεται κυρίως σε γονείς. Θέλουμε να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία της ενημέρωσης των μαθητών και οι γονείς, γιατί αυτό το δίπολο γονείς-μαθητές είναι αυτό που θα οδηγήσει στην έλλειψη δυσάρεστων περιστατικών. Σας απογοητεύει το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν γονείς ή σύλλογοι γονέων και κοινωνών? Σήμερα προσκλήθηκαν οι σύλλογοι. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι νωρίς. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια παρουσία. Αν δεν υπάρξει τελικά παρουσία των γονέων, είναι φυσικά και θα υπάρξει μια απογοήτευση, γιατί θέλουμε όλη αυτή την εμπειρία την οποία έχουμε να τη μεταδώσουμε και στους νέους και στους γονείς, ώστε όλοι μαζί, μίλησα πριν για δίπολο, μάλλον είναι ένα τρίγωνο, μια συνεργασία της αστυνομίας, των γονέων, των παιδιών και γιατί όχι και των εκπαιδευτικών, ώστε μαζί να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις που σχετίζονται είτε με το διαδίκτυο είτε με άλλες καταστάσεις που ταλαιπωρούν τους νέους μας. Ονομάζομαι Χατζής Αθανάσιος, έχω παρευρεθεί σε αυτή την εκδήλωση στο κοβεδάριο της Κοζάνης σαν πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου γυμνασίου Κοζάνης του ιστορικού Βαλταδορίου. Λοιπόν, πρώτα έγινε η αίτηση εγγράφος από το γυμνάσιό μας προς την ασφάλεια Κοζάνης να έρθει να μιλήσει στα παιδιά του γυμνασίου μας και στους γονείς τους και δαιμόνες τους, εν ώψη αυτής της μάστιγας του ναρκωτικού σε εισαγωγικά του διαδικτύου και της ασφαλής διεκπαιρέωσης στο διαδίκτυο. Δεν μπορούν τα παιδιά μας σήμερα να είναι τόσο μα τόσο εθισμένα σε αυτή τη μάστιγα. Λοιπόν, επειδή είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση, πήραμε πρωτοβουλία σαν γυμνάσιο και με συνεννόηση με την ασφάλεια είπαμε να γίνει σήμερα η εκδήλωση να γίνει πιο ευρέως γνωστή και διαδεδομένη για να μπορέσουν να έρθουν οι γονείς και τα παιδιά να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορούν να χρησιμοποιούν το ίντερνετ, το διαδίκτυο γενικά με ασφάλεια. Είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση των συλλόγων, γιατί δεν φαίνεται να Δεν έχει... φαίνεται, δυστυχώς, παρόλο που είχαμε πάρα πολλές μέρες που είχε ήδη οργανωθεί όλο αυτό. Βλέπω ότι δεν ξέρω, βλέπετε, είναι ο ενέργειας της τελευταίας στιγμής ή των πολλών, υποχρεώσεων, να πω, τι να πω, δεσμό. Ή τις αδιαφορίες, πιστεύω. Μπορεί να είναι και διαφορίες, γιατί μπορεί να είναι τόσο σίγουροι ότι τα παιδιά τους κινούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, αλλά όταν μάθουν αυτά που συμβαίνουν, θα είναι τραγικό, πραγματικά τραγικό. Και αφού το μάθουμε καλά, να ξέρουμε και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να...